Ah, ¿Qué ¿qué estás haces, jugando? Caterina? Torneo cosmopolita. Ωραίο μωράκι αυτό. Είναι η Τζέσικα Άλμπα αυτή. Ναι. Τι, μωρό μου εσύ. Φέρτε εδώ, ρε βλόκο. Let's go, girls. Και τι έχει μέσα αυτό? Έχει κάτι πολύ ενδιαφέροντα θέματα που ίσως αρέσουν. Αυτό εδώ τι λέει? Αυτό αγωνίες. Διλήμματα και ερωτήσεις. Τι διλήμματα και ερωτήσεις? Για να διάβασέ μου αυτό το θέμα, δηλαδή αυτό το θέμα τι είναι? Πρέπει να το αναλύσουμε. Λέει εδώ. Λοιπόν, τι λέει? Είμαι 21 χρονών. Εσύ? Εγώ ναι. Α, εσύ είσαι 21 χρονών. Για πες. Και έχω σχέση με κάποιον 2 χρόνια μεγαλύτερό μου. Εσύ? Είμαστε πολύ ερωτευμένοι. Έτσι σου είπε. Ναι. Όμως η δική του οικογένεια αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά Hey. Υπάρχει οικονομικό παίος. Τι είναι αυτό που το παίρνει τσάμπα? Όλα τσάμπα τα παίρνει, θα παίρνει. Άμα θέλει να πάρει παίος. Άσε με να συνεχίσει. Είναι οικονομικό. Όμως η δική του οικογένεια αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα. Ναι. Πράγμα που με κάνει να αναρωτιέμαι κατά πόσον μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί. Γιατί άμα δεν έχει λεφτά δεν μπορεί να προπατήσει. Τι είναι ανάπηρος αυτός? Τι θέλει, μήπως δεν έχει λεφτά να κάνει εγχείρηση για να προπατήσει, γι' αυτό. Δε, α, αυτό είναι. Δεν μπορεί να προχωρήσουν μαζί γι' αυτό. Μάλλον, ναι. Α, εντάξει. Δεν θα ήθελα να στηρίζω υποκλειστικά την οικογένειά μας και νιώθω ότι ο περίγυρος μου θα με κρίνει. Την οικογένειά τους? Και... όταν κάνουν οικογένεια. Την οικογένεια του ανθρώπου. Όταν κάνουν οικογένεια. Γιατί να κάνουν οικογένεια, 21 χρονών είναι αυτός. Αυτή. Και αυτός πόσο είναι? 2 χρόνια μεγαλύτερο. Δηλαδή 27. Θα χρειαστεί, πιστεύετε, να τον αφήσω? Και αν ναι, θα βρω αλλού την ευτυχία. Τι λες, μωρή χλαμούτσα, εκεί πέρα θες να κάνεις οικογένεια αυτά τα 21. Το ρώτησε τον άλλο, άμα θέλει να κάνει οικογένεια, ανάπηρος άνθρωπος. Και δεν θέλει να στηρίζει αυτή οικονομικά την οικογένειά της, από ό,τι φαίνεται. Και δεν θέλεις να στηρίζεις και αυτόν οικονομικά. Ναι. Και... τι τον θες τον ανάπηρο, τέτοια ηλικία που είσαι? Θέλω που τα τρώει με λίγα λόγια. Και με οικονομικά παίει η οικογένειά του. Είναι τα οικονομικά τα παίει, είναι αυτές τις μεγάλες συσκευασίες. Συμφέρει, πληρώνεις ένα. Το παίρνει διπλό. Αλλά. Συγχύστηκα τώρα, τι θες, Κατερίνα? Αλλά εδώ το Κοσμοπόλιο δεν είσαι γιατί και απάντηση. Ναι, ρε φίλε. Ναι, όχι! Σε έδωσε για απάντηση, τελείωσε. Το Κοσμοπόλιο ήταν. Τι είναι το Κοσμοπόλιο ήταν? Να ακούσω την απάντηση. Να ακούσει την απάντηση. Για το δεύτερο, δεν μπορεί να είσαι σίγουρο, να είναι σίγουρο κανεί. Μοιάζει όμω να μην βρίσκει την ευτυχία μέσα στην τωρινή σου σχέση. Άλλωστε, αν την έβρισκε, πιθανότητα δεν θα έβαζε εμπόδια σε αυτήν, αλλά θα έψαχνε τρόπο να τα ξεπεράσει ή να τα ξεπεράσετε μαζί. Αφού είναι ανάπηρο, πώ θα ξεπεράσει τα εμπόδια αυτό? Απεδείξει. Αφού δεν μπορεί να επιδείξει, δεν έχει πόδια, δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπο. Στα δύο χέρια. Με τα χέρια. Ναι. Ανάποδα. Ναι, ανάποδα. Επίση, είσαι τόσο σίγουρο ότι ο φίλο σου δεν μπορεί να σου προσφέρει την οικονομική άνεση που θέλει? Σε ρωτάει το Κοσμοπόλιο, αν είσαι σίγουρο ότι δεν μπορεί ο φίλο σου. Γιατί ίσω και να μπορεί. Ξέρει τι συντάξει παίρνουνε. Για αναπηρία. Επόμενη ερώτηση του Κοσμοπόλιταν. Και τι ακριβώς σημαίνει για σένα οικονομική άνεση? Ο Κοσμοπόλιταν από εδώ σε ρωτάει ευθέως. Τι σημαίνει για σένα οικονομική άνεση? Επίσης, πώς μπορείς να είσαι σίγουρη για την πορεία του φίλου σου όταν εκείνος είναι μόλις 23 χρονών? Επίσης, πώς μπορείς να είσαι σίγουρη για την πορεία του φίλου σου? Πουτανέ! Επόμενο. Επόμενος πελάτης. Ο φίλος μου με χώρισε. Αυτή ποια είναι? Δεν λέει όνομα. Πόσο χρόνο είναι? Δεν λέει. Από πού είναι? Δεν λέει. Και τι μας λέει πια? Ο φίλος μου με χώρισε επειδή δεν με έβλεπε ερωτικά. Είσαι μια πατσαβούρα. Όμως από τότε επιδιώκει να μιλάμε καθημερινά και να μαθεί να έχω προχωρήσει. Τι θέλει τελικά από μένα? Θα σου πω εγώ τι θέλει από σένα. Για πες. Έτσι. Ο φίλος σου, για να μην νιώθει τύψη που σε παράτησε, θέλει να σου βρει αντικαταστάτη. Γι' αυτό μου θέλει, περιμένει εκεί πέρα. Με σαν μεσητικό γραφείο. Περιμένει να βρεις άλλο κομμενάκι να ασχοληθείς, να έχει το κεφάλι του ίσκο. Την πάντρεψα κι αυτή. Εδώ είναι η κλασική περίπτωση γκόμενος προξενήτρα. Τι λέει ο κύριος Κοσμοπόλιταν γι' αυτό? Λοιπόν, οι σχέσεις είναι συχνά και ζήτημα συνήθειας. Ναι. Συνεπώς είναι πιθανό ο φίλος σου να μην μπορεί να σε αποχωριστεί τόσο εύκολα. Ναι. Ίσως έχει ανάγκη να αισθάνεται ότι είσαι ακόμα εκεί. Ναι.
ή μπορεί να έχει δεύτερες σκέψεις σχετικά με την απόφασή του και να μην θέλει να σε αφήσει να φύγεις μέχρι να νιώσεις σίγουρος για αυτήν την απόφαση. Ναι. Πόσο θα κρατήσει αυτό το ενδιάμεσο στάδιο, ρωτάει το Κοσμοπόλιταν. Ποιον ρωτάει το Κοσμοπόλιταν, είναι ρητορική ερώτηση. Μόνο. Λοιπόν, μέχρι να καταλήξετε είτε εσύ είτε εκείνος. Στο νεκροταφείο. Για κάποιο λόγο δεν το αντέχετε πια. Και έτσι είτε να προχωρήσετε παρακάτω, είτε να δώσετε μια ευκαιρία στη σχέση σας. Εδώ λέει να δώσουν ευκαιρία στη σχέση του. Α, είναι και τρίτο άτομο στη μέση. Αποκαλύψεις τώρα. Είναι και τρίτο άτομο στη μέση. Είναι η σχέση τους. Μέχρι τότε ίσως σε βοηθήσει το να σκεφτείς εσύ τι θέλεις πραγματικά από εκείνον και κατά πόσον ήσουν ευχαριστημένοι από τη σχέση σας. Κατά τόσο. Αφού λέει ότι... Κατά τόσο. Κατά πόσο. Μωρό μου. Έχεις κάποιο άλλο συμπληρώσεις. Ναι. Δεν πες. Νερό στο ποτήρι μου. Πάμε παρακάτω! Πάμε παρακάτω, το 3. Ο φίλος μου έχει την τάση να προσπαθεί να με πιέσει να κάνω πράγματα που δεν θέλω. Και ειδικά δηλαδή, στο σεξ. Γιατί ας πούμε, άμα σε πιέζει να κάνεις bungee jumping, θα λείπας. Για παράδειγμα, εμένα δεν μου αρέσει το sex time. Αν το λέω σωστά. Για να δω βρε. Sexting! Sexting! Δεν ξέρεις ναι. Το sexting! Όχι! Βγαίνει από το sex και το texting. Λέτε προστιχές με μηνύματα. Ναι. Και έτσι πλουτίζει Κοσμοτέ. Δεν με ρεθίζει καθόλου λέει. Ενώ εκείνο συνεχίζει να τους το ζητάει. Ακούς κάτι άνθρωποι. Επίσης. Έχει προσπαθήσει πολλές φορές να με πείσει να κάνουμε τρίο με άλλον άντρα. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι κάτι καλό. Πολύ καλό. Διπλή απόλαυση. Άλλε θα παρακαλούσαν να είστε σου. Όποτε αρνούμε, εκείνο εκνευρίζεται και με λέει περίεργη. Πώ θα το διαχειριστώ όλο αυτό. Συγγνώμη, με σε ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η άποψη σου, τι. Να σε πείσουν να κάνει σεξ με άλλον άντρα. Α μου δώσουν πρώτα τίποτα, τι μπορεί. Το σκέφτομαι. Κοιτάνε, όλο. Θα πάρω τα λεφτά και θα φύγω. Για πάμε παρακάτω. Απάντηση. Απάντηση. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάς ποτέ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνεις στο σεξ κάτι που δεν θέλεις. Συγγνώμη να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ναι. Έχεις την απάντηση. Ναι. Απαντάει άντρας ή γυναίκα. Δεν ξέρω. Εσύ τι πιστεύεις. Μπορεί να είναι και άντρας και γυναίκα, μπορεί να είναι δύο. Και άντρας και γυναίκα. Λοιπόν, είπα ότι... Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάς ποτέ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνεις το σεξ κάτι που δεν θέλεις. Ναι. Το είπα αυτό και συνεχίζω. Το είπα. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι ίσως να συζητήσεις με το φίλο σου το ενδεχόμενο να βρείτε μια μέση λύση και να δοκιμάσετε κάποια πράγματα στο σεξ που μπορεί να αρέσουν και σε σένα. Δηλαδή, από τα τρία άτομα που θέλεις να είναι, να είναι δυόμιση, ας πούμε. Ναι. Να φέρουμε ανάπηρο. Να φέρουμε αυτόν τον τύπο από την πρώτη περίπτωση πάλι. Που θα μείνει και μόνος του γιατί θα τον παρατήσει, επειδή αν θέλει λεφτά και αυτός δεν θέλει. Και θα παίρνουμε αυτόν τον ανάπηρο. Mm-hmm. Καλά δεν είναι. Καλά δεν είναι. Αυτό κάνει. Είμαι η Παρτούζα. Αν παρόλα αυτά αισθάνεσαι ότι οι δικές του απαιτήσεις και ο τρόπος που εσύ τις αντιμετωπίζεις δημιουργούν ένταση μεταξύ σας και σε κάνουν να αισθάνεσαι λίγη, καλό λίγη. Είναι ναι. Να θυμάσαι πως υπάρχουν εκεί έξω άντρες οι οποίοι δεν έχουν τις ανάλογες επιθυμίες. Μαμούχαλη. Επίσης. Επίσης και άλλοι επίσης. Πόσες επίσης. Κάποια άλλη μπορεί να μοιραζόταν με χαρά τις φαντασιώσεις του φίλου σου. Με χαρά. Πολύ χαρά. Διπλή απόλαυση. Και να σου πω κάτι, νομίζω ο συντάκτης του Κοσμοπόλιταν και μάλλον είναι η γυναίκα και μάλλον της αρέσει να... Κατάλαβες. Με δύο άντρες, με τρεις, με τέσσερις, με οχτώ. Πάμε παρακάτω! Στο τέταρτο! Στο τέταρτο. Στο τέταρτο. Oh. Λοιπόν, εδώ και 4 μήνες... Έχω να γαμίσω 14 μήνες, αγάπη μου. Είμαι σε μια σχέση με ένα πάρα πολύ καλό παιδί και είμαστε πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά. Πολύ καλό παιδί είναι. Πολύ καλό. Πόσο καλό παιδί? Πάρα πολύ καλό. Πες μας, Κατερίνα. Τρίκαλο. Πρόσφατα... Πρόσφατα... Είδα τυχαία τον πρώην μου. Τον είδε τον πρώην. Ο οποίος μου είχε φερθεί απέσια. Τυχαία. Και μου μίλησε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ωραία. Τώρα τη χτύπησε, την έβριζε, έτσι να σου πω, δεν μας λέει εδώ κάτι. Α, αυτό είναι το δεν συμβαίνει τίποτα. Ναι, αυτό είναι το δεν συμβαίνει τίποτα. Βλέπεις την πρώτη σου δρόμο, πα! Το πρόβλημά
πρόβλημά μου είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει κάποιο είδους επικοινωνία μεταξύ μας, ναι, αρχίζω να το σκέπτομαι και δεν ξέρω τι να κάνω. Τι να κάνει τώρα το κορίτσι. Δεν τον θέλω, ούτε εκείνος, ούτε θα ξαναγυρίσει σε εκείνον μάλλον. Μάλλον. Αφήνει και ένα μάλλον, έτσι. Δεν θα ξαναγυρίσει σε εκείνον, αλλά μάλλον. Μάλλον. Το μάλλον το λέω εγώ γιατί έκανα λάθος. Είσαι μλάκας. Και εδώ είμαστε στο στάδιο που η Κατερίνα πρέπει να ξαναπάει πρώτη δημοτικού. Το λέω τώρα σωστά. Το λέει τώρα σωστά. Δεν τον θέλω ούτε θα ξαναγυρίσει σε εκείνον. Αλλά χρειάζομαι έναν τρόπο για να μην με επηρεάζει τόσο πολύ. Χρειάζεται έναν τρόπο για να μην με επηρεάζει τόσο πολύ. Να μην την πηδάει τόσο πολύ. Να μην. Τι, τι, τι. Δηλαδή αυτή δεν είναι άνθρωπος. Εδώ πέρα είναι όργιο. Και τώρα θα κάνουμε ένα τεστ. Ένα τεστ εγκυμοσύνης. Βέβαια. Το οποίο θα το απαντήσεις εσύ. Εγώ θα το απαντήσω. Εσύ βέβαια. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω. Τι είδους σωματική επαφή υπήρχε ένα μασάζ ενώ μιλούσατε. Α. Με ποιον. Με οποιαδήποτε. Με την Τζέσικα. Ωραία, με την Τζέσικα. Α. Άγγιξε το χέρι μου μερικές φορές και με ακούμπησε τυχαία μια-δυο φορές με το πόδι της. Εσένα. Τώρα. Ναι. Εσένα, σε ακούμπησε. Εμένα. Με εσένα ή η Τζέσικα. Όχι, δεν με ακούμπησε. Διατηρώντας για λίγο την επαφή, η Βίτα δεν με ακούμπησε, αλλά φρόντιζε να στέκεται πολύ κοντά μου. Να πάω το Βίτα όμως, γιατί δεν έχει άλλο. Το Βίτα να πάει. Ναι, δεν έχει γάμο. Πώς ήταν η συμπεριφορά της μετά από μερικά ποτά. Α. Πώς μιλούσε ήταν. Πιο δυνατά και κλιαρούσε, αλλά ήταν απόλυτα αφοσιωμένη σε σένα όλο το βράδυ. Βέβαια. Η Β, θα έλεγα πως όσο περισσότερο ποτά έπινε, τόσο πιο κοντά ερχόταν στο πρόσωπό μου. Το δικό σου δηλαδή, να σου πω. Α. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένη σε μένα. Η Τζέσικα. Η Τζέσικα. Next. Next. Είπες το Α. Ένιωσες ότι υπήρξε χημία ανάμεσά σας. Α. Ναι, σίγουρα υπήρξε. Η Β, όχι ακριβώς, αλλά μου τράβηξε την προσοχή. Κοίταξε. Ναι. Με τόσα ποτά ανάμεσά μας, σίγουρα υπήρχε χημεία. Το Α. Το Α. Μία από τις φίλες σου σας πλησίασε ενώ μιλούσατε για να σας χαιρετήσει. Συγγνώμη, κάτσε. Τώρα οι φίλες μου, τι δουλειά είχαν εκεί πέρα. Πού ήμασταν εμείς. Ξέρω εγώ. Κάπου. Μπλεχτήκαν και αυτές εκεί μπήκαν. Α, τι σκουτσομπόλες. Πώς αντέδρασε η Τζέσικα. Α. Αστέθηκε λίγο μαζί της και προσπάθησε να τη βάλει στη συζήτηση. Η Β, της μίλησε λίγο αλλά δεν έδειξε ιδιαίτερη προθυμία να την γνωρίσει. Νομίζω. Ναι. Ήθελε να την γνωρίσει. Ναι, προσπάθησε να την γνωρίσει. Οπότε. Οπότε μάλλον το Α. Το Α. Με ποιον χαρακτήρα μάλλον τηλεοπτική σειρά σε ένιωσε περισσότερο. Με τον Jake Ballan από το Scandal, το οποίο δεν ξέρω. Είμαι τον Nick Miller από το New Girl. Η Τζέσικα. Ναι. Η Τζέσικα. Κοίταξε, άμα μείνει αξίριστη για 3 μήνες, μπορεί να μοιάζει και με τους δύο, δεν ξέρω. Το Β. Το Β. Λοιπόν, σκέφτεται. Τι σκέφτεται. Ότι σε βρίσκει όμορφο. Με βρίσκει όμορφο. Ενδιαφέρον. Ναι. Και φαίνεται πως θέλει να σε γνωρίσει καλύτερα. Η Τζέσικα πάντα. Η Τζέσικα. Δηλαδή πόσο καιρό θα μας πάρει μέχρι την πηδήξω. Εγκάμισέ μας τα Κοσμοπόλιταν. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Τι είναι αυτά. Τι λέει ρε το Κοσμοπόλιταν. Τι μαλακίες αυτά που διαβάζουμε τώρα. Μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα. Μου είπε να διαβάσω αυτό. Άντε πάω να φύγω γαμώ το Κοσμοπόλιταν και μαλακίες. Και εγώ. Δεν παίζει. Γεια. Let's go girls. Come on.